Πάρκινσον, άνοια, αυτισμός. Βρήκαμε το κλειδί της θεραπείας. Σε όλες αυτές τις τρομακτικές νευρολογικές παθήσεις φαίνεται πως υπάρχει ένα κοινό στοιχείο. Έλλειψη SCFA. Τι είναι τα SCFA? Short chain fatty acids. Κοντής αλυσίδας λιπαρά οξέα. Αυτά τα λιπαρά οξέα φαίνεται πως αποτελούν ένα εκπληκτικό υπερόπλο για όλα τα νευρολογικά προβλήματα ανεξαιρέτως. Πού τα βρίσκουμε? Δυστυχώς πουθενά. Αυτό το μοναδικό διατροφοφάρμακο το παρασκευάζουν για μας τα καλά βακτήρια του εντέρου, δηλαδή οι πιο πολύτιμοι σύμμαχοί μας, όταν λάβουν από μας το κατάλληλο φαγητό και τους δημιουργήσουμε το κατάλληλο εσωτερικό περιβάλλον για να ανθίσουν. Ένα περιβάλλον χωρίς φλεγμονές, χωρίς ακραία οξείδωση και με ρυθμισμένο το pH. Τότε λοιπόν τα καλά βακτήρια παράγουν για μας αυτό το μοναδικό υπερόπλο που λέγονται SCFA. Πάμε όμως απευθείας να δούμε τι κάνουν για μας αυτά τα κοντής αλύσου λιπαρά οξέα. Περιοδικό Medicine 2024. Τα τελευταία χρόνια εκτεταμένα ερευνητικά στοιχεία έχουν δείξει ότι τα SCFAs εμπλέκονται σημαντικά στην εμφάνιση και την εξέλιξη της νόσου Parkinson. Και πάμε κατευθείαν στο τελικό σχήμα της μελέτης όπου μας λέει: στο κεντρικό νευρικό σύστημα τα SCFAs όχι μόνο ενισχύουν σημαντικά την ακεραιότητα του BBB. BBB είναι Blood-Brain Barrier, δηλαδή ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός, ο φραγμός που εμποδίζει ξένα σωματίδια να εισέρχονται στον εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν τα SCFA όχι μόνο ενισχύουν αυτό το φραγμό, μειώνοντας τη φλεγμονή αλλά και ρυθμίζοντας το νοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά αυξάνουν και τη σύνθεση του GABA, ένα άλλο στοιχείο το οποίο μειώνουν τη νευροδιαγερσιμότητα σε ασθενείς με Parkinson. Νευροδιαγερσιμότητα είναι αυτό που λέμε excitability, όπως αυτό που κάνει η ζάχαρη και τρελαίνει τον εγκέφαλο προκαλώντας ακραία φλεγμονή. Αυτό λοιπόν το στοιχείο τα SCFA καταφέρουν να το ρυθμίσουν και να το μειώσουν δραματικά. Χαρακτηριστικά στο περιοδικό Redox Biology, επίσης του 2024, διαβάζουμε: τα SCFA εμπλέκονται στην επικοινωνία μεταξύ εντέρου και εγκεφάλου, το γνωστό gut-brain axis, και μπορούν να ρυθμίσουν τη συσσόρευση της α-συνουκλεΐνης. Κρατήστε το αυτό. Γιατί είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της νόσου Parkinson. Πάμε γρήγορα σε μελέτη του 2012 του Έλληνα Λεωνίδα Στεφανή, ο οποίος μας εξηγεί για την α-συνουκλεΐνη ότι μπορεί να συμβάλλει στην παθογένεια της νόσου με διάφορους τρόπους. Ο κυριότερος όμως είναι ότι παράγει πρωτεϊνίδια τα οποία είναι άκρος τοξικά και προκαλούν το θάνατο των κυταρικών νευρώνων. Πρακτικά κατατρώνε και καταστρέφουν τον εγκέφαλο. Αυτό είναι που κάνει η α-συνουκλεΐνη, γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό να τη σταματήσουμε. Φεύγουμε και πάμε στον αυτισμό, σε μελέτη του 2023, σε ένα από τα κορυφαία περιοδικά Molecular Sciences, μοριακές επιστήμες. Αυτή λοιπόν τη μελέτη μαθαίνουμε κάτι συγκλονιστικό για τον αυτισμό. Στη μελέτη της Σάρων et al. Χρησιμοποίησαν ποντίκια στα οποία είχαν αφαιρέσει τελείως το μικροβίωμα του εντέρου. Ήταν κενά από βακτήρια. Χωρίσαν τα ποντίκια σε δύο ομάδες και στη μία ομάδα βάλανε βακτήρια από τα παιδιά με αυτισμό και στη δεύτερη ομάδα βάλανε βακτήρια από τα υγιή παιδιά. Ποια τα αποτελέσματα? Τα ποντίκια που έλαβαν βακτήρια από τα παιδιά με αυτισμό υπήρξε σημαντική μετατόπιση της συμπεριφοράς, η οποία έμοιαζε με εκείνη που απαντάται στον αυτισμό. Γεγονός που δηλώνει ότι ο μικροβιόκοσμος, τα καλά βακτήρια του εντέρου, από μόνα τους είναι επαρκή για την παραγωγή συμπτωμάτων που μοιάζουν με αυτισμό σε ένα απλό μοντέλο αρουραίου. Ακούστε τώρα τις συμπεριφορές. Σημαντική μείωση της κίνησης. Σημαντική μείωση της επικοινωνίας, ενώ παράλληλα υπήρχε αύξηση των επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών. Δηλαδή τα τρία κύρια στοιχεία που έχουν ασθενείς με αυτισμό. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της μελέτης, εκεί που είναι τα συμπεράσματα. Ορίγηση PPA. Το PPA είναι προπιονικό οξύ. Σε υψηλές ποσότητες είναι καθαρό δηλητήριο για τον εγκέφαλο. Και συνεχίζω με τη μελέτη. Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα που μοιάζουν με αυτισμό, στη μελέτη που έγινε με τα ποντίκια, αλλά και να προκαλέσει, προσέξτε, μοριακές αλλαγές τον εγκέφαλο, οι οποίες ασφαλώς σχετίζονται με αυτισμό. Ποιος μπορεί να ρυθμίσει το προπιονικό οξύ? Τα SCFA. Η μελέτη συνεχίζει λέγοντας: τα ευρήματα αυτά συμβάλλουν σε ισχυρές ενδείξεις ότι η μετατόπιση του μικροβιόκοσμου, το μικροβίωμα του εντέρου, και οι επακόλουθες μεταβολές των SCFA, ιδίως του προπιονικού οξέως, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτισμού, ενώ η αποφυγή του προπιονικού οξέως μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης αυτισμού ή στη βελτίωση των συμπτωμάτων του. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε τα δεδομένα και το τι κάνουν τα SCFA τόσο για τον αυτισμό όσο και για την νόσο Parkinson. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ. Πάμε στη μελέτη του 2022 και μάλιστα στο Nutrition Research από το κορυφαίο περιοδικό στον κόσμο, το Elsevier. Διαβάζουμε από τη μελέτη: οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες, συντομογραφία NDD, δηλαδή Neurodegenerative Diseases, συνδέονται με ανομαλίες στον εντερικό μικροβιόκοσμο, το μικροβίωμα του εντέρου,
συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου φορτίου παθογόνων βακτηρίων, ενώ αντίθετα τα SCFA διατηρούν υγιή μυτοχόνδρια, προσέξτε, μπαίνουν και τα μυτοχόνδρια στο παιχνίδι, διεγείρουν την ορίμανση της μικρογλίας. Τι είναι τα μικρογλία? Είναι οι πολεμιστές του ανοσοποιητικού συστήματος που δρούν στον εγκέφαλο, δηλαδή φαγοκύτταρα του εγκεφάλου. Τι σημαίνει ότι διεγείρουν την ορίμανση αυτών των πολεμιστών? Ότι ρυθμίζουμε τη φλεγμονή και το οξυδωτικό στρες, αυτό που σας λέω πάντα, ότι η φλεγμονή είναι η μάνα όλων των ασθενειών και των νευρολογικών του εγκεφάλου. Άρα, δυναμώνοντας τους πολεμιστές του εγκεφάλου, μειώνουμε τη φλεγμονή και το οξυδωτικό στρες και κατά συνέπεια καταστέλουμε την εξέλιξη αυτών των νόσων. Προσέξτε, όχι μόνο της άνοιας, αλλά όλων των νευροεκφυλιστικών νόσων του εγκεφάλου. Ποιος τα κάνει όλα αυτά? Τα SCFA. Αυτός είναι ο λόγος που δίνουμε τα 2 από τα 3 κορυφαία SCFA σε όλους τους ασθενείς με νευρολογικά προβλήματα και ειδικότερα στην νόσο Parkinson, στον αυτισμό και φυσικά στην άνοια. Τα SCFA όμως, για να παραχθούν, εκτός ότι τα δίνουμε και έτοιμα από πολύ συγκεκριμένες μοριακές εταιρείες, απαιτούν να φτιάξουμε το μικροβίωμα του εντέρου, και αυτό γίνεται με ειδικά πολύ συγκεκριμένα βακτήρια, τα οποία ξέρουμε ότι παράγουν μεγάλες ποσότητες SCFA, ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζουμε τη φλεγμονή του εγκεφάλου, ρυθμίζουμε τη φλεγμονή του εντέρου, κάνουμε αποπαρασίτωση του εντέρου και τέλος επιδιορθώνουμε και το διαραίον έντερο, κύριο στοιχείο όλων αυτών των ασθενειών. Αυτό είναι το κορυφαίο πρόγραμμα μεταβολομικής, μεταγενομικής και διατροφογενετικής για τις τρομακτικά βαριές ασθένειες του νου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματά μας μπορείτε να καλείτε καθημερινά 10 με 8.30. Καλή συνέχεια σε όλους.